από τους βίους των Αγίων μας. Την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν εγώνος ευσεβέστατης και αρχοντικής οικογένειας της Ζακύνθου και ανατράφηκε από αυτή με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή. Νωρί, μόλι ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου, φροντίζοντα συγχρόνω να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Κατόπιν έγινε μοναχός στη βασιλική μονή των Στροφάδων, όπου ασκήθηκε στην αγρυπνία, την εγκράτεια και τη μελέτη των γραφών. Έπειτα πήγε στην Αθήνα, για να βρει καράβι προκειμένου να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε αρχιερέα των Αθηνών, άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα και μετά από πολλέ παρακλήσει τον έκανε επίσκοπο Αιγίνη με την επίσημη κατόπιν έγκριση τη Εκκλησία Κωνσταντινούπολη. Τα ποιμαντικά του καθήκοντα τα επετέλεσε άγρυπνα και άοκνα. Αναδείχθηκε διδάσκαλο, πατέρα και παιδαγωγό του ποιμνίου του. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτό παρέμενε απλό και ταπεινό. Ασθένησε όμω από του πολλού κόπου και παρετήθηκε. Γύρισε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 ήταν προσωρινός επίσκοπος. Μετά αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυτε και βοηθούσε τους κατοίκους του νησιού. Ήταν τόση αγάπη που είχε, ώστε προστάτεψε ακόμα και το φωνιά του αδερφού του. Ο Διονύσιος πέθανε σε βαθιά γεράματα 17 Δεκεμβρίου 1624. Τάφηκε στη Μονή Στροφάδων και κατά την εκταφή το λείψανό του βγήκε ευωδιαστό και αδιάφθορο. Έτσι παραμένει μέχρι σήμερα και η Ζάκυνθος τιμά και πανηγυρίζει τον Άγιο σαν προστάδε και πολιούχο της.